έχει ζήσει κάτι το οποίο σε έχει ενοχλήσει εσένα κάποια στιγμή όλα αυτά τα χρόνια από τη σχολή μέχρι σήμερα? Ναι, φυσικά έχω ζήσει. Δεν είναι κάτι στο οποίο θέλω να αναφερθώ, γιατί με τα χρόνια καταλαβαίνεις πράγματα τα οποία τα λύνω. Μπορεί όχι επί τόπου. Ενέχει γιατί τώρα, γιατί τότε. Εγώ τότε, ίσως λίγα χρόνια μετά, όχι την περίοδο που ίσως συμβαίναν κάποια πράγματα στο οποία δεν θέλω να αναφερθώ. Σε άλλες περιπτώσεις έχω πάει και στο σωματείο, τότε που ζούσα στην Ελλάδα έχω αποταθεί στο σωματείο μου. Α, αποτάθηκες στο ναι, σωματείο ηθοποιών. Ναι, ναι. Όχι στη δεύτερη περίπτωση, την ώρα που συνέβαινε. Και δεν μιλάω για σεξουαλική παρενόχληση, μιλάω για οποιοδήποτε εκφοβισμό, οτιδήποτε μπορεί σε ναι. κάποιον να περνά δύσκολα στον χώρο της δουλειάς του. Και σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην είναι πια αμέσως, πιο μετά. Γενικά, τα λύνω μόνη μου με έναν, πώς να σου το πω, μυστικό δικό μου τρόπο, ναι. ό,τι και να μου συμβαίνει. Είναι λυπηρό που τόσοι συνάδελφοι έχουν περάσει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα πω ότι δεν συμβαίνουν. Συμβαίνουν, τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε δει. Δεν συμβαίνουν μόνο στο θέατρο, συμβαίνουν παντού. Δεν έχει γιατί τώρα, γιατί έτσι. Οπότε θέλω ο καθένας να μιλήσει. Δεν θα του πούμε εμείς γιατί τώρα, γιατί πριν, γιατί. Έτσι θέλει. Και όσοι θέλουν να μην μιλήσουν είναι πάλι σεβαστό, έτσι. Δεν μπορείς να εκβιάσεις κάποιον. Μπορεί ακόμα να μην το έχει ξεπεράσει, να μην νιώθει έτοιμος, να μην. Επειδή φτάσαμε και λέω στο άλλον άκρο, δηλαδή εσύ που επέρασες σύνο, γιατί μιλάς. Ναι, να κατηγορείται κάποιος επειδή δεν έχει μιλήσει. Όχι, δεν είναι έτσι. Όποιος θέλει να μιλήσει είναι απόλυτα σεβαστό. Και όποιος δεν θέλει επίσης είναι. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου, όποτε θέλει και είναι έτοιμος, να βγει να μιλήσει για κάτι προσωπικό δικό του. Έχεις δίκιο σε αυτό το κομμάτι, ότι έχουμε ακούσει τόσα πολλά. Γιατί δεν μίλησε τότε, μίλησε τώρα, γιατί το ένα ή γιατί δεν μίλησε ο άλλος που ήξερε. Μα ο άλλος που ήξερε και μπορεί να ήταν παρόν σε μια στιγμή, ακόμη και να πάει να κάνει καταγγελία εκείνη τη στιγμή, αν δεν μιλήσει η κοπέλα ή ο άντρας που έχει υποστεί την οποιαδήποτε μορφή βίας, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί υπόθεση ενάντια σε κάποιον. Μπορεί να παρεξηγηθεί και το θύμα εάν μιλήσει κάποιος εκ μέρους του. Ξέρεις, μπορεί να τα παρουσιάσει αλλιώς. Μπορεί το θύμα να θέλει να μιλήσει με το δικό του τρόπο, όπως ο ίδιος τα έζησε, εκτός αν ζητηθεί. Δεν ναι. ξέρω πώς ναι. θέλει ο καθένας να το κάνει. Μπορείς να πεις σε ένα φίλο σου ήσουν, ας πούμε, σε θέλω στη διαδικασία, σε θέλω δίπλα μου, σε θέλω να μιλήσεις. Εξαρτάται πώς γίνεται. Μαρίνα μου, εσύ όλα αυτά τα χρόνια που είσαι στη δουλειά χρειάστηκε να υπερασπιστείς κάποιον άνθρωπο έτσι και να βγεις μπροστά? Γιατί ναι. μπορεί κάποιος να του μίλησε άσχημα, γιατί μπορεί να αδικήθηκε, γιατί μπορεί χίλια δυο. Ναι. Έτυχε να το κάνω και δημόσια θέα, έτυχε να το κάνω και κατηδίαν, δηλαδή να πιάσω μετά τον σκηνοθέτη ως ηθοποιός, όχι ως κάτι, και να πω, ξέρεις, η συμπεριφορά σου ήταν απέσια, απέσια, ενώ ό,τι μπορώ να κάνω. Δεν έχω βρεθεί σε περιστατικά, ενώ που μπορεί να έχω βρεθεί σε εξάρσιση φωνές. Όχι σεξουαλικής παρενόχλησης ή οτιδήποτε όχι, άλλο. Όχι, σε σεξουαλικής παρενόχλησης δεν έχω, ναι. δεν έχει πέσει κάτι στην δική μου αντίληψη. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι μπορεί στο θιέσο που ήμουν να συνέβαινε, αλλά να μην έχω πάρει πρέφα. Ναι. Όταν πήρες λοιπόν τηλέφωνο το συγκεκριμένο σκηνοθέτη για να πεις ότι ήταν απαραδείχτη συμπεριφορά σου. Δεν πήρα τηλέφωνο, του το είπα αμέσως, στο διάλειμμα. Βρήκες ανταπόκριση? Κάποιες φορές ναι, κάποιες όχι. Κάποιες φορές μπορεί να σε αρπάξει και το ίδιο, ο ίδιος ο δεκτής και να σου πει σταμάτα. Ναι. Δεν θέλω, ας πούμε, να μιλάς για μένα. Ενώ συμβαίνουν και αυτά. Ναι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κάθε άνθρωπος, όταν έρθει η στιγμή και θέλει να μιλήσει, είναι δικαίωμά του. Είναι δικαίωμά του. Και αυτός που δεν θέλει όμως είναι δικαίωμά του. Ναι, σίγουρα. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί μπορεί δεν μπορώ εγώ να πάω να του πω. Έζησες έναν εφιάλτη, αλλά μην μιλάς τώρα. Γιατί δεν το είπες τότε? Γιατί μπορεί να ζούσε μέσα σε μια τρομοκρατία, μέσα σε οτιδήποτε. Επειδή η δουλειά μας δεν είναι απτή, δεν είναι κάτι που το πιάνεις, ενώ δεν είναι κάτι που στέλνω σε ένα mail. Έχεις να κάνεις με τη ψυχολογία, ας πούμε, ο ήρωας μπορεί να υποφέρει. Δεν χρειάζεται να υποφέρεις
ενώ στη ζωή σου για να ζήσεις ή να ζήσεις τον που ζει ο ήρωας για να το βρεις. Εξαρτάται ποια οδό θέλεις να πάρεις ή ο σκηνοθέτης που σε παίρνει. Και άμα σε πηγαίνει και, πηγαίνει και σωστά, άμα σε καθοδηγεί σωστά, γιατί έχουμε δει και τι δεν έχουμε δει αυτές τις μέρες. Και εκεί που...